Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χάρη στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα και την πάλη του ενάντια στους φασίστες, χάρη στην πλευρή ιδεολογική πολιτική μαζική δουλειά του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην πρώτη γραμμή αυτού του κινήματος, χάρη και σε όσα οι κομμουνιστές πάλεψαν να αναδείξουν μέσα από τη δίκη της χρήση αυγή με κόπο από τους συντρόφου μας, συνηγόρους της πολιτικής αγωγής, μια μάχη που υπόθηκε είναι σε εξέλιξη στο δεύτερο βαθμό. Χάρη σε όλα αυτά σήμερα ξέρουμε καλύτερα το φασισμό... και ξέρουμε καλύτερα να τον πολεμάμε για να τον τσακίσουμε. Έχουμε όντως υπόθηκε στα χέρια μας σύγχρονα δεδομένα και πείρα... για το πόσο ο φασισμός σαν γνήσιο παιδί του καπιταλισμού... αξιοποιείται από το σύστημα πολύμορφα, πολύτροπα... ενάντια στο λαό και το κίνημά του... και ειδικά ενάντια στην πολιτική πρωτοπορία των εργατών το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μια πρώτη πλευρά φυσικά ήδη αναδείχθηκε, είναι αυτή της αξιοποίησης του φασισμού ως δύναμη κρούση ενάντια στο κίνημα, ευθείας καταστολής και τρομοκρατίας σε χώρους δουλειά, σε γειτονιές για να μην σηκώνει ο λαός κεφάλι. Αυτή η αποστολή δεν έπαψε, δεν πάβει, παρότι μπορεί να αλλάζει μορφές αναλόγως των συνθήκων και των πολιτικών εξελίξεων, άλλοτε πιο πολύ με τη γραβάτα παρά με τα άρβιλα άλλοτε με πιο φανερή εκτεταμένη παρέμβαση, άλλοτε σαν εφεδρεία εν αναμονή για ενεργότερο ρόλο. Ο αντικομουνισμός, η έχθρα απέναντι στο ριζοσπαστικό κίνημα παραμένουν όμως κοινό άξονα του φασισμού και του εθνικισμού από τη Χρυσή Αυγή ως τους Σπαρτιάτες και από την Ελληνική Λύση ως τη Νίκη. Δεύτερη πλευρά, επίσης γνωστή και από τη σύγχρονη πείρα που συνεχώ όμω με τα νέα δεδομένα επιβεβαιώνεται πω αυτό ο χώρο, με το σύνολο των ιδεών και τη δράση του, υπηρετεί στρατηγικέ επιδιώξει τη αστική τάξη. Ακόμα και όταν τέτοια κόμματα, μορφώματα, συνδέονται με επιμέρου τμήματα του κεφαλαίου, εκφράζουν αντιθέσει στο εσωτερικό τη κυρίαρχη τάξη, είναι εντυπωσιακό πόσο συγκλίνουν σήμερα οι εθνικιστέ και φασίστε στι θέσει του και στη Νέα Βουλή για την εθνική ανάπτυξη, για την αναβάθμιση της Ελλάδας στο διεθνές εμπειριαλιστικό σύστημα, πάντα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό πως παλιοί και νεοεμφανιζόμενοι φασίστες εθνικιστές, όλοι σαν κουρδισμένοι, μιλούν για κράτος χωρίς γραφειοκρατία, για πλούστευση διαδικασιών, για κράτος φιλικό στους επιχειρηματίες, στηρίζουν έτσι τον κυβερνητικό στόχο για επιτελικό ψηφιακό αστικό κράτος, που τελικά διαπερνά τα προγράμματα όλων από αυτόν τον εθνικιστικό χώρο μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ακριβώ γιατί είναι στρατηγικό στόχο του κεφαλαίου. Στο ίδιο πλαίσιο, στη δικαιοσύνη. Όλε αυτέ οι δυνάμει συνενούν στην επιτάχυνση τη αστική δικαιοσύνη με βάση τι κατευθύνσει τη ΕΕ. Το δε δόγμα νόμος και τάξη, που σταθερά το ξέρουμε, δουλεύουν οι φασίστες και εθνικιστές, υποστηρίζει σήμερα το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας για νομιμότητα παντού, δηλαδή για σιδερένια επιβολή των άδικων νόμων σε βάρος του λαού, από τη φορολιστία μέχρι τα αυτόφορα στις απεργίες. Αποδεικνύεται λοιπόν ξανά και ξανά πως μέσα και έξω από τη Βουλή οι φασίστες αντιπολιτεύονται δήθεν μαχητικά, αλλά πάνω στη γραμμή που συμφέρει το κεφάλαιο. Διαφοροποιούνται σε ψηφοφορίε, φωνασκούν, αλλά στην κατεύθυνση αντιδραστικά, αντιλαϊκά μέτρα να υλοποιηθούν πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Αυτή την αντιπολίτευση τη θέλει φυσικά το κεφάλαιο. Και όλα αυτά να τα κάνουν στο όνομα του λαού και των αναγκών του για να εμφανίζονται βαθιά αστικές και αντιδραστικέ δυνάμει ω αντικυβερνητικέ μέχρι και αντισυστημικέ, για να οδηγούν λαϊκή οργή να τη διοχετεύουν σε ακίνδυνα για το σύστημα κανάλια. Τρίτη πλευρά είναι ακριβώς αυτή η παροχέτευση της λαϊκής οργής των αντιδράσεων σε αντιδραστικά κανάλια που βολεύουν το σύστημα. Έχουμε και πρόσφατη πείρα. Μέσα, για παράδειγμα, στην πανδημία, φασιστικές και άλλες σκοταδιστικές δυνάμεις αξιοποιήθηκαν στο δρόμο για να θραφούν βολικά για το σύστημα κινήματα, αντιεμβολιαστικά, αλλά μπολιασμένα καλά, με αντιεπιστημονικές αναχρονιστικές απόψεις, που φυσικά έκρυβαν τον πραγματικό ένοχο για την επίθεση που δεχόταν ο λαός μας στην υγεία στα δικαιώματά του, τροφοδοτούσαν μια πολιτική αντιπαράθεση που άφηνε τον πραγματικό ένοχο στο απειρόβλητο. Αντίστοιχη είναι η συμβολή τους σήμερα, που με επίκεντρο τις νέες ταυτότητες, με εναντίωση σε αυτές που δρασκελίζει φυσικά τα όρια του γελίου, αφήνουν στο απειρόβλητο τις πραγματικέ συνολικές στοχεύσεις, Μαζικού κρατικού φακελώματο που προωθούν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσει. Αυτό, σύντροφοι και φίλοι, το καναλιζάρισμα τη λαϊκή αγανάκτηση πραγματοποιείται με μια βαθιά ιδεολογική επίθεση στι λαϊκές και νεανικέ συνειδήσεις. Οι φασίστε καλλιεργούν μέσα στο λαό και με λαϊκίζοντα τρόπο ιδέε στον πυρήνα του αστικέ, σε ανοιχτή σύγκρουση με την κομμουνιστική ιδεολογία. Βάθρο είναι φυσικά η περάσπιση του έθνου που θάβει τη βασική ταξική αντίθεση στην κοινωνία, προωθεί τη συστράτευση των εργατών με την αστική τάξη της χώρας τους, είναι διαλυτική η διαίρεσή της, αυτή που προωθεί, ανάμεσα στους εργαζόμενους με βάση την εθνική, τη φιλετική καταγωγή τους, τη θρησκεία κλπ. Στην ιδεολογία τους, το κέρδος είναι κάτι το φυσικό. Ο καπιταλισμός είναι ο φυσικός τρόπος οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Το κράτος στα χείλη τους, μπορεί να κατοικείται από διεφθαρμένους, να το λιμένονται κομματικά συμφέροντα. Όμως το κράτος ω τέτοιο παραμένει ιερό. Είναι το κράτος όλων μας. Και όχι ένα ταξικό αντιλαϊκό όργανο επιβολής της εξουσίας του κεφαλαίου. Ακούστε την αγωνία των Σπαρτιατών που στη διακήρυξή τους αναφέρουν. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις σχέσεις πολίτη-κράτους που προδόθηκε και αποδομήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Πρόκειται για προβληματισμό που με όμοια λόγια διατυπώνουν όλα τα αστικά επιτελεία. Αντίστοιχα, σύντροφοι και φίλοι, αλόβητο από τα ψευτοπυρά των φασιστών, μένει ο ταξικό χαρακτήρα των νόμων, η ψευδεπίγραφη αστική ισονομία και ισότητα. Το γεγονό πω βλέπουμε φασίστε να επικαλούνται το ίδιο το Σύνταγμα, πω ακόμα και ομάδε σερίφιδων ονοματίστηκαν ω θεματοφύλακε του Συντάγματο δεν μπορεί να διαβαστεί μόνο ως λαθροχειρία και θράσος. Είναι μια όντως θρασίτατη υπόμνηση πως αυτό το σύστημα και αυτό το κράτος, αυτή η δημοκρατία, αυτή η αστική νομική και πολιτική ιδεολογία χωρά ως και τα αποβράσματα τους φασίστες, μπορεί να τους ανεχτεί και θρέψει, μπορούν να την αξιοποιούν έως του σημείου επιβολή άλλων ανοιχτά δικτατορικών πολιτικών μορφών άσκηση τη εξουσία του κεφαλαίου. Τέταρτο. Στα πλαίσια αυτή τη αστική δημοκρατία, αξιοποιώντα το φασισμό ω κιάχτρο, τα τελευταία χρόνια προωθήθηκαν αντιδραστικέ αλλαγέ στην ομοθεσία, που τελικά στρέφονται ενάντια στο λαό, στι πολιτικέ ελευθερίε του, στο κίνημά του. Στο όνομα αντιμετώπιση Χρυσή Αυγή, των παρακλαδιών τη, του Ναζί Εγκληματία Κασιδιάρη, φυσικά, ψηφίστηκαν στη Βουλή με σε λιγότερο από δύο χρόνια τρει αντιδραστικέ ρυθμίσει που τι νομιμοποιούν κρατική παρέμβαση στα εσωτερικά των κομμάτων. Συνεχή και επαναλαμβανόμενο έλεγχο στη λειτουργία και τη δράση του. Συγκεκριμένα, προκειμένου σήμερα ένα κόμμα να συμμετάσχει στι βουλευτικέ εκλογέ, του τέθηκαν αρχικά όροι ελέγχου τη ηγεσία του, στην οποία δεν επιτρέπεται να υπάρχει καταδικασμένο για σειρά κακουργήματα του ποινικού κώδικα που βέβαια μέσα αυτά περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που ποινικοποιούν τη λαϊκή πάλι με αιχμή του δόρατος τον απαράδεκτο τρομονόμο. Μετά, με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, η έννοια της πραγματικής ηγεσία, γενική και αόριστη έννοια κλειδί, βαθύτερη συσχώρησης και ελέγχου του κράτους στα εσωτερικά στη λειτουργία των κομμάτων. Επίσης, θεσμοθετήθηκε έλεγχος των κομμάτων με κριτήριο αν η δράση του υπηρετεί την κατά το Σύνταγμα εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματο, έστω και αν προ το παρόν ένα τέτοιο έλεγχο <coughs> προβλέπεται, με συγχωρείτε, σε εξαιρετικέ περιπτώσει. Σε αυτή τη βάση, ο Άριο Πάγο, αποκλείοντα πρόσφατα στι εκλογέ το κόμμα του Ναζί Κασιδιάρη, ανέπτυξε ένα σκεπτικό με επικίνδυνε απολύξει, φτάνοντα στην. <coughs> προληπτική αυτοπροστασία της μαχόμενης ελληνικής δημοκρατίας. Και σε συλλογισμού πω όσοι παροτρύνουν τη βία ή προωθούν μια πολιτική που δεν σέβεται τη δημοκρατία, δεν μπορούν να αξιώνουν την προστασία τη ΕΣΔΑ και να επικαλούνται καταχρηστικά τα δημοκρατικά δικαιώματα. Το αντιδραστικό αυτό νήμα συνεχίστηκε με συζήτηση για να μπουν εμπόδια και στην κάθοδο συνδυασμών στι τοπικέ εκλογέ που ακόμα δεν πέρασε. Αλλά η συζήτηση έχει ανοίξει με τη συμβολή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που σταθερά εισάγουν τον τρομονόμο στην δικαιολόγηση τη καταστολή πέμπτον και τελευταίον, μέσα από όλα αυτά κατά τη γνώμη μας φανερό, η πιο πολύτιμη χρόνια ή πουλή αξιοποίηση του φασισμού από το σύστημα είναι η χρήση του ακριβώς ως φόβητρου, για να καθαγιάζεται η τάχα απέναντι πλευρά η αστική δημοκρατία και το κράτος δικαίου, να εμφανίζεται αυτή ως ανθρώπινη μορφή του απάνθρωπου καπιταλισμού να ενισχύεται έτσι η προσπάθεια ενσωμάτωση και υποταγή του λαού στη δημοκρατική εκδοχή καταπίεση και εκμετάλλευσή του. Με το φόβητρο του φασισμού, σήμερα προωθείται το απαράδεκτο δίλημα ή είσαι με την αστική δημοκρατία ή είσαι ολοκληρωτικό. Έτσι, όχι μόνο αναβαπτίζεται η αστική δημοκρατία ω πρόοδο, ω η καλύτερη δυνατή πολιτική μορφή οργάνωση, αλλά ταυτόχρονα τα στείνεται ένα βολικό σχήμα υπό το οποίο όποιο αντιδρά σε αυτήν, όποιο αντιδρά στο σύστημα, είναι με την αντίδραση απέναντι στην πρόοδο. Κάθε εναντίωση στην αντιλαϊκή πολιτική τσουβαλιάζεται με αναχρονιστικά κινήματα που στηρίζουν φασίστε. Έτσι λερώνεται σήμερα η ίδια η έννοια του αντισυστημικού. Λε και υπ' αυτήν μπορεί να ομοδοποιηθεί ο φασίστα, ο υπερασπιστή τη δικτατορία του κεφαλαίου στην πιο αποκρουστική και απροκάλυπτη μορφή τη, με τον κομμουνιστή, τον ριζοσπάστη, το γνήσια προοδευτικό άνθρωπο και αγωνιστή. Η ίδια η έννοια του ριζοσπάστη αμαυρώνεται όταν υπό την ταμπέλα τη ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τσουβαλιάζονται φασίστε και τζιχαντιστέ με τα κομμουνιστικά κόμματα τελικά για να αναμοποιείτε πώς θα παρακολουθούνται, διώκονται, ποινικοποιούνται η κομμουνιστική ιδεολογία και δράση που είναι ο πραγματικός τους εχθρός. Αντίστροφα, σκόπιμα, παραπλανητικά, σήμερα ορίζεται ως φασιστικό σιγά-σιγά κάθε τι απόλυτο, άκαμπτο, επιθετικό στην πολιτική κοινωνική τοποθέτηση και στάση. Έτσι και θολώνει το πραγματικό περιεχόμενο του φασισμού και στογοποιειται η πραγματικά απόλυτη ανάγκη ο λαός να επιτεθεί και να παλέψει με τοπικά με το κράτος και το κεφάλαιο. Αυτά τα ιδεολογικά και πολιτικά στοιχεία συνενώνει και προωθεί η ανιστόρυτη επικίνδυνη γνωστή σε όλους σας θεωρία των δύο άκρων, επίσημη ιδεολογία στην ΕΕ, που στην ουσία ταυτίζει μια τερατογέννηση του καπιταλισμού, το φασισμό, με το φωτεινό μέλλον της ανθρωπότητας, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Για όλους αυτούς τους λόγους, σύντροφοι και φίλοι, Όλοι οι προοδευτικοί, οι νομικοί, οι εργαζόμενοι στον χώρο τη δικαιοσύνη, όλοι όσοι εχθρευόμαστε το φασισμό, έχουμε να συνεχίσουμε μια σκληρή μάχη απέναντι στη μήτρα που τον γεννά και τον αξιοποιεί, απέναντι στο κεφάλαιο και το κράτος του, απέναντι και στα νομικά και ιδεολογικά όπλα τους γιατί το φίδι του φασισμού δεν νικέται με τα όπλα τη αστική δημοκρατία και των θεσμών τη, στον κόρφο των οποίων θρέφεται και κρύβεται, νικέται μόνο με τα όπλα τη κοινωνική πρόοδου, τη επιστήμης και τη δράση που ανοίγει το δρόμο στην επαναστατική ανατροπή, τη επιστήμης και τη δράση που ανοίγει το δρόμο στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Έχουμε λοιπόν μπροστά μα, πολλές μάχες και μέσα αυτές να δυναμώσουμε το ΚΚΕ παντού και στι κάλπες των τοπικών εκλογών, γιατί μόνο έτσι θα δυναμώσει η γνήσια αντιπολίτευση στο σύστημα, θα δυναμώσουν οι αγώνες, το εργατικό λαϊκό κίνημα την επόμενη μέρα που έχει ακόμα πολλές λέξεις να πει και τελευταία λέξη αυτό θα πει απέναντι στο φασισμό, γιατί είναι αυτό το εργατικό λαϊκό κίνημα με το ΚΚΕ μπροστά που θα κόψει τις ίδιες τις ρίζες του φασισμού την καπιταλιστική βαρβαρότητα που όλοι σήμερα βλέπουμε γύρω. Ευχαριστώ.